κανείς να συγκαλύψουμε τίποτα. Μήπως δεν έχετε καταλάβει γιατί σας καλούμε να συνεργαστούμε. Σας καλούμε να συνεργαστούμε για την εφαρμογή των όσων ψηφίσατε. Σαφώς και θα κρατήσουμε την άποψή μας ότι είστε μέσα στη διαπλοκή και εσείς και το κόμμα σας. Σαφώς και θα κρατήσουμε την άποψή μας ότι είστε ο πρωθυπουργός του 60 ευρώ. Σαφώς και θα κρατήσουμε την άποψή μας ότι είστε ο πρωθυπουργός που την ανεργία την ανέβασε. Τι νομίζετε, ότι επειδή θα συνεργαστούμε τελειώσαν όλα αυτά? Όχι βέβαια. Δεν τελειώνουν. Δεν μου απαντήσατε όμως γιατί είπατε ότι θέλετε να μας τελειώσετε. Τι σημαίνει αυτό για σας? Μπορώ να καταλάβω. Το 70% του ελληνικού λαού θα το τελειώσετε? Ο κύριος Τσίπρας έχει το λόγο για να θέσει το ερώτημα, το δικό του ερώτημα, προς τον κύριο Μαϊμαράκη. Κύριε Πρόεδρε, έχετε ένα λεπτό. Κύριε Μαϊμαράκη, ποτέ δεν είπε ότι θα σας τελειώσουμε. Είπε ότι ή αυτή την Κυριακή θα τελειώσουμε με το παλιό ή το παλιό θα τελειώσει το καινούριο. Την προσπάθεια δηλαδή που κάναμε και ξεκινήσαμε τον περασμένο Γενάρη. Και μην διαστρεβλώνετε τα λεγόμενά μου. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, με όλα αυτά που μου καταλογίζετε πριν από λίγο, ότι είμαι ο καταστροφέας, ο πρωθυπουργός του 60 ευρώ, παλιότερα με είπατε και ψευθράκο και πονηρούλη, θέλετε αλήθεια να συνεργαστούμε? Ή υποκρίνεστε? Στο προηγούμενο debate σας ξέφυγε ότι... Σας ξέφυγε στο προηγούμενο debate ότι δεν καταφέρατε την προηγούμενη φορά να ολοκληρώσετε το έργο σας επειδή είχατε κυβέρνηση συνεργασίας και όχι αυτοδυναμία. Φαίνεται ότι τα χούγια των ανθρώπων δεν αλλάζουν. Στην πραγματικότητα δεν θέλετε να συνεργαστείτε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να τον εγκλωβίσετε για να μην μπορεί να προχωρήσει στις μεγάλες τομές και αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος. Και θέλω να σας ρωτήσω. Στην αρχή με θέλατε πρωθυπουργό. Τώρα με υποβιβάσατε στη θέση του αντιπροέδρου. Μα καλά, για αυτή τη θέση δεν προορίζεται ο κ. Βενιζέλος ξανά? Εμένα θέλετε? Απαντάω. Έχετε ένα λεπτό και 45 δευτερόλεπτα, κύριε Μαϊμαράκη. Κύριε Πρόεδρε, μάλλον τα έχετε χάσει και δεν παρακολουθείτε καλά όπως σας παρακολουθώ και εγώ. Θα παρακαλούσα το μεταξύ το σκηνοθέτη, επειδή τον βλέπω πιο ψηλό τον κύριο Τσίπρα. Πως ψήλωσε πολύ, δεν είπαμε. Εντάξει, να μα έχει ισοϊψής. Λοιπόν, ναι, τώρα. Ακριβώς τώρα. Ξέρετε πώς θέλω να το παρακολουθώ, δεν ήθελα να το πω γιατί δεν είναι. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, εγώ κύριε Τσίπρα θέλω να σας πω το εξής. Άμα συνεργαστούμε, θα δεσμευτούμε σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Από το οποίο δεν μπορείτε να ξεφύγετε γιατί θα έχετε δεσμευτεί. Παραμένετε όμως ψευτράκος, πονηρούλης και όλα τα σχετικά. Γιατί παραμένετε? Διότι γνωρίζατε από τις 12 Ιουλίου, όπως εσείς είπατε σε τηλεοπτική σας συνέντευξη, ότι θα πάτε τη χώρα για εκλογές. Και μένα 24 Ιουλίου με διαβεβαιώνετε μαζί με τους άλλους αρχηγούς ότι δεν θα κάνετε εκλογές. Μας διαβεβαιώνατε 8 Αυγούστου να φύγουμε για το 15 Αύγουστο διακοπές, γιατί δεν θα φέρετε τη συμφωνία. Και σας είπα ότι εγώ συζητώ και εγώ με τους ξένους. Και ξέρω ότι την υπογράφετε τη συμφωνία και η συμφωνία γράφεται. Και τελικά τη φέρατε 14 Αυγούστου. Γι' αυτό σας είπα μετά τη συμφωνία ότι πάθατε μετάλλαξη, ότι την ημέρα που την υπογράψατε και μετά είστε ένας άλλος Τσίπρας. Εγώ σας εμπιστευόμουν πάρα πολύ μέχρι τότε και γι' αυτό σας είπα ψευτράκο και πονηρούλη. Και ταυτόχρονα σας λέω ότι ποτέ δεν είπα να γίνετε πρωθυπουργός ούτε αντιπρόεδρος. Η ερώτηση ήταν, αν είστε πρωθυπουργός, θα πείτε στον κύριο Τσίπρα να έρθει στην κυβέρνηση και του είπα, αν θέλει να έρθει να γίνει αντιπρόεδρος, σας έρθει. Άρα εγώ δεν σας βλέπω ούτε για πρωθυπουργό ούτε για αντιπρόεδρο. Ποτέ δεν θα ήθελα να ξαναγίνετε πρωθυπουργός. Είστε ο πρωθυπουργός που φεύγει, που φέρατε την καταστροφή στη χώρα, που έχετε τη μεγαλύτερη διαπλοκή, που φέρατε το μεγαλύτερο κακό σε αυτούς τους 6 μήνες. Ποτέ δεν είχαμε τόσο πολλά κακά μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Όμως, εάν δεσμευτούμε ότι θα γίνει η αναθεώρηση, ότι θα εφαρμόσουμε και θα υλοποιήσουμε κάποια σημεία του προγράμματος για ένα εξάμηνο, για ένα χρόνο, θα μπορούσαμε ανταποκρινόμενοι στο λαϊκό αίτημα να πάμε μαζί. Να πάμε μαζί για να υλοποιήσουμε εκείνα τα οποία εσείς δεσμευτήκατε και εσείς υπογράψατε και εμείς ως πρώτο κόμμα καλούμεθα να υλοποιήσουμε. Κύριε Τσίπρα, 30 δευτερόλεπτα. Αν κατάλαβα καλά, ο κύριος Μαϊμαράκης εξέφρασε τον αληθινό του εαυτό και είπε ότι δεν με θέλει ούτε για πρωθυπουργό, ούτε για αντιπρόεδρο, ούτε να είμαστε μαζί. Είπε όλα τα αρνητικά τα οποία πιστεύει βαθιά μέσα του για μένα, αλλά εξέφρασε και τη μεγάλη αντίφαση. Ότι πρέπει ταυτόχρονα να βγαίνει και να λέει ότι τι, ότι. Πρέπει να συνεργαστούν τα δύο μεγάλα κόμματα. Κοιτάξτε, η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση. Δεν χρειάζεται κυβέρνηση παραφύση. Χρειάζεται κυβέρνηση παραφύση προοδευτική. Μπορείτε να το εξηγήσετε παρακαλώ. Δεν είναι φυσιολογικό, κύριε Μαϊμαράκη, δύο κόμματα που έχουν τόσο μεγάλες ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές και τόσο μεγάλες διαφορές. Όταν μας καλούσατε να πάμε μαζί στην ίδια γραμμή για να βρίσκονται στην ίδια κυβέρνηση. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν θα είναι καλό για τον τόπο. Θυμηθείτε τι έγινε στην Οικουμενική. Καμία δυνατότητα συνεννόησης. Ήταν μεγαλύτερος τότε. Κύριε Μαϊμαράκη, ούτε και τώρα θα υπάρχει διάλογο, κύριε Τσίπρα, και το να είναι αντιπολίτευση η Χρυσή Αυγή θα είναι μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη κατάρα για τον τόπο.
Άρα θα η Ελλάδα χρειάζεται κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Ή θα έχει κυβέρνηση προοδευτική ή θα έχει κυβέρνηση συντηρητική μέσα. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσίπρα, ευχαριστούμε τον κύριο